Αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτή την εβδομάδα θα ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά από τα διάφορα νηστίσιμα πιάτα που ξεκινήσαμε να σας μαγειρεύουμε. Σήμερα λοιπόν σας έχω ετοιμάσει πάλι τέσσερις συνταγούλες, τέσσερις ενδιαφέρουσες συνταγές. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη, η οποία είναι ένα ψωμάκι πανεύκολο, με πάρα πολύ λίγα υλικά. Δεν σας έχω φτιάξει ψωμάκι τον τελευταίο καιρό. Και σαφώς νηστίσιμο. Για το ψωμί μου αυτό λοιπόν θα χρειαστώ αλεύρι. Έχω πάρει αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μέλι, μπύρα, δεν θα βάλω μαγιά, μπύρα θα βάλω στο ψωμί αυτό. Λίγο μέλι, αλάτι, σουσάμι και μαύρο κούκι. Αυτά είναι τα πολύ απλά υλικά και ξεκινάω αμέσως. Παίρνω λοιπόν το αλεύρι, το βάζω μέσα στην μπολιέρα. Θα ρίξω αλάτι, εδώ, θα ρίξω το μέλι, εδώ έτσι. Είναι ένα αγαπημένο νηστίσιμο ψωμάκι αυτό, πολύ απλό και πάρα πολύ γρήγορο. Θα βάλω καρύδι μέσα, όπως σας είπα. Το καρύδι θέλω να το βρίσκω, γι' αυτό δεν το βάζω στο μούλτι, απλά θα το περάσω λίγο με το μαχαίρι. Θέλω να είναι χοντροκομμένο μέσα στο ψωμί μου. Μη σας πω ότι κάποιες φορές δεν το κόβω και καθόλου με το μαχαίρι, το βάζω ολόκληρο. Του δίνει μια πάρα πολύ ωραία γεύση το καρύδι, του ταιριάζει πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να δείξουμε και θα δείξουμε και άλλα ψωμιά. Υπάρχουν άπειρες ενδιαφέρουσες συνταγές από ψωμάκια. Θέλω να το βρίσκω το καρυδάκι, γι' αυτό θα βάλω αρκετό. Και όπως σας είπα απλά, το σπάω με το μαχαίρι λίγο. Ξέρετε, συνήθως όταν βάζουμε αυτά τα υλικά στο μούλτι, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και τα κόβουν με έναν τρόπο που συνήθως δεν είναι και αυτός που θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επέλεξα το μαχαιράκι τώρα. Λοιπόν, εδώ. Θα πάρω μία κουτάλα. Ανακατεύω λίγο. Μπύρα, ξανθιά μπύρα. Και θα φτιάξω το χυλό αυτό με την πυρούλα. Θα είναι ένας κάπως σφιχτός χυλός. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο μέσα. Είναι αυτές οι λύσεις που δεν μας κρατούν εγκλωβισμένες μέσα στην κουζίνα, γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχουν φαγητά με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά οι περισσότερες νοικοκυρές δεν θέλουν να πονοκεφαλιάζουν πολύ. Θέλουν να μπορούν να ετοιμάσουν κάτι για την οικογένεια, αλλά αυτό να μην τις κρατάει πολλές ώρες στην κουζίνα. Είναι εργαζόμενες, είναι κουρασμένες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Είμαι έτοιμη λοιπόν. Λοιπόν, λίγο λαδάκι, έχω δύο φόρμες εδώ, θα τη βάλω τη μισή ζύμη σε μια ωραία φόρμα του κέικ, για να βγει έτσι, όπα, ωραία. Θέλω η ζύμη να φτάνει μέχρι τα μισά της φόρμας, γιατί σίγουρα θα φουσκώσει. Εδώ. Εγώ έχω φτιάξει διπλή δόση στα υλικά που θα σας δώσω, όμως θα σας δώσω τη σωστή για σας. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, θα το βάλω στο φούρνο στους 170 με 180 βαθμούς
και θα το ψήσω γύρω στα 3 τεταρτάκια. Θα πάρει ένα ωραίο χρώμα, θα βάλουμε μαχαιράκι μέσα και αναμονή για να δούμε το αποτέλεσμα. Δεν σας είπα τώρα, το λέω τώρα όμως, σουσαμάκι. Όλο και κάτι θα ξεχνάω. Σουσαμάκι και μαύρο κούκι. Παπαρουνόσπορο. Εδώ. Και εδώ. Και πάμε λοιπόν για ψήσιμο. Για το ψωμί με μέλι και καρύδια θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι, 1 κουταλιά του γλυκού μέλι, αλάτι, 1 κουτάκι μπύρα, 1 φλιτζάνι του τσαγιού καρύδια, σουσάμι και παπαρουνόσπορο. Μέχρι να ψηθεί λοιπόν το ψωμάκι μας και να το δείτε έτοιμο, πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο πολύ ωραίο ορεκτικό. Είναι μαραθοντιγανίτες. Ένα ορεκτικό το οποίο πραγματικά είναι πεντανόστιμο, είναι μυρωδάτο, με ωραία φρέσκα υλικά. Χρησιμοποιώ λοιπόν για τη συνταγή μου αυτή κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο, κρεμμύδι ξερό, μάραθο οπωσδήποτε, έξω και το όνομα. Αν δεν βρούμε θα μπορούσαμε να βάλουμε και άνηθο, αλλά ο μάραθος έχει άλλο άρωμα, άλλη γεύση, δίνει άλλη ένταση στις τηγανίτες αυτές. Θέλω ντοματούλα, όπου από τις ντομάτες θα χρειαστώ μόνο τη σάρκα. Δεν θέλω υγρασία περισσότερη μέσα στο κουρκούτι αυτό, γιατί ουσιαστικά ένα κουρκούτι θα φτιάξουμε. Άνηθο και μαϊντανό, αλεύρι, αλάτι, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα και νερό που θα προσθέσουμε μέσα στο κουρκούτι. Πάμε λοιπόν στην μπολιέρα να ανακατέψω όλα τα υλικά. Βλέπετε πόσα σκέφτομαι. Προσπαθώ να μην σας δυσκολεύω καθόλου. Οι ποσότητες εδώ είναι μεγάλες γιατί πρέπει να ταΐσουμε και κόσμο, το καταλαβαίνετε. Εσείς θα προσαρμόσετε την ποσότητα ανάλογα με τις ανάγκες τις δικές σας. Εδώ θα βάλω ένα γαντάκι. Και θα πάρω την ντομάτα. Αυτές οι ντομάτες δεν έχουν και πολύ υγρασία, είναι σφιχτές ντοματούλες. Αλλά ό,τι μπορούμε θα το αφήσουμε απ' έξω. Όσο πιο ψιλοκομμένη μπορώ, την κόβω σε κύβους. Θα μου δώσει μία ωραία γλύκα. Αφήνω απ' έξω η ντομάτα. Είναι ωραίες ντομάτες Κρήτης αυτές. Όταν επιλέγω να τις κάνω αρτίσιμες, προσθέτω και φέτα. Και πιστέψτε με ότι τις απογειώνει η φέτα. Αλλά και έτσι βγαίνουν πάρα πολύ νόστιμες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό ορεκτικό αυτό. Μαζί με τους ντοματοκεφτέδες είναι η αγαπημένη μου. Και είμαστε έτοιμοι σχεδόν. Πάμε λοιπόν εδώ να καθαρίσουμε. Και να συνεχίσουμε με το κουρκουτάκι μας. Θα το
πάρουμε αυτό εντελώς από εδώ. Πάμε λοιπόν. Έχουμε βάλει, όπως είπαμε, κρεμμυδόπουλο φρέσκο, κρεμμύδι ξερό, τον μάραθο, ντοματούλα και συνεχίζουμε. Θα προσθέσω και λίγο άνηθο και μαϊντανό. Λοιπόν, μαϊντανό και άνηθο. Μοσχοβολούν ήδη. Μπορούμε να τους συνδυάσουμε με πολύ ωραία ταραμοσαλάτα. Έτοιμα και αυτά εδώ. Πετάξω το γάντι μου. Να ανάψω το μάτι, να αρχίσει να ζεσταίνεται το λάδι. Θα προσθέσω ηλιέλαιο. Δεν θέλω ελαιόλαδο, δεν θέλω να τους βαρύ λαδάκι, θέλω ένα ελαφρύ λάδι, το οποίο θα αντέχει και σε θερμοκρασία. Λοιπόν, αλατίζω. Και ρίχνω και το αλευράκι. Εάν μπορέσετε να αφήσετε λίγο τα υλικά σας για να κατεβάσουν έτσι η υγρασία, θα διευκολυνθείτε λίγο καλύτερα. Εγώ αυτή την ώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν πειράζει, όμως είναι το ίδιο πράγμα. Θα βοηθήσω με το νεράκι. Και θα κάνω ένα κουρκούτι, το οποίο μόσχο γολάει. Λοιπόν, το κουρκούτι αυτό είναι έτοιμο. Δεν θα σας δώσω ακριβή δοσολογία για το αλεύρι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα υλικά διαφέρουν. Αυτά τα υλικά. Η υγρασία που μπορεί να βγάλουν και αυτή πάντα κάνει τη διαφορά. Αυτό που εσείς θα έχετε ως γνώμονα είναι ότι όταν βάλετε ένα μπούσουλα για το πώς μπορεί να σας βγει. Έχω πάρει εδώ νερό με ένα κουτάλι για να βάλω τις τηγανίτες στο λάδι. Είναι ότι όταν θα βάλω την τηγανίτα μέσα στο τηγάνι, το αλεύρι θα πρέπει να την κρατήσει, δεν θα πρέπει να μου την διαλύσει. Κοιτάξτε τι ωραία. Αυτό εννοώ. Δεν διαλύεται η τηγανίτα, μένει ένα σώμα. Και έτσι θα μπορέσει να τηγανιστεί όμορφα. Βουτάω και το κουτάλι μου κάθε όποτε το χρειάζεται στο νερό. Θα τις αφήσω να πάρουν ένα χρυσόξανθο χρωματάκι. Εδώ. Άλλωστε οι νοικοκυρές μου που μαγειρεύουν και βλέπουν την εκπομπή, επειδή με συμβουλεύουν κιόλας και έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία, καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλω να πω, καταλαβαίνουν ακριβώς τι κάνω. Βλέπετε. Μάραθο τηγανίτες. 12 τεμάχια κρεμμυδόπουλα πλυμμένα. 2 κρεμμύδια. 1 μάτσο μαϊντανό. 1 μάτσο άνηθο. 2 ντομάτες. 3 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι. 1 λίτρο νερό. 1 λίτρο ηλιέλαιο. Αλάτι και πιπέρι. Να σας πω την αλήθεια, όταν σκεφτόμουν την τρίτη συνταγή, ήμουν ανάμεσα σε ένα ωραίο νηστίσιμο μουσακά ή σε ένα νηστίσιμο παστίτσιο. Επέλεξα το παστίτσιο όμως, γιατί έτσι θα μπορούσατε τη μεγάλη εβδομάδα να ξεγελάσετε και τα παιδιά σας για να το φάνε. Εγώ, όπως σας λέω κάθε φορά, θα σας δώσω μια βασική συνταγή. Αν θέλετε να την εμπλουτίσετε, είναι καθαρά στη δική σας ευχέρεια. Θα φτιάξω λοιπόν ένα παστίτσιο με χοντρά μακαρόνια. Έχω επιλέξει μανιτάρια και θα σας πω το εξής. Επειδή εγώ θα το φτιάξω για μεγάλους, εσείς όμως θα το φτιάξετε και για τα παιδάκια σας, το μανιτάρι θέλω οι πελάτες εδώ και εμείς να το βρίσκουμε στο δόντι. Θα μπορούσατε όμως να το βάλετε και στο μούλτι και να ξεγελάσετε τα παιδιά και πιστέψτε με, θα μοιάζει σαν κρέας. Έχω πάρει τριών ειδών μανιτάρια. Έχω πάρει άσπρα,
πορτομπέλο και πλευρό τους, μακαρόνια χοντρά έχω βράσει, φρέσκια ντομάτα θα χρησιμοποιήσω, κρεμμύδι ξερό, πράσο, έχω το λάδι εδώ μπροστά και μας εμποδίζει, σκόρδο, θυμάρι, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό. Επέλεξα ένα νηστίσιμο τυρί. Θα σας πω τα γούστα τα δικά μου. Εγώ αν ήταν να το φτιάξω για μένα αποκλειστικά, δεν θα έβαζα καθόλου από αυτό το νηστίσιμο τυράκι. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι το πολύ χρειάζεται, απλά όμως θέλω να σας δείξω και αυτή την εκδοχή, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στην νηστεία το χρησιμοποιούν και το θέλουν. Αυτό λοιπόν, και την μπεσαμέλ, γιατί θα φτιάξουμε σαφώς και μπεσαμέλ, θα την κάνουμε με γάλα σόγιας, ηλιέλαιο, αλεύρι, αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο και βγαίνει πάρα πολύ καλή. Επίσης, θέλω να πω ότι το γάλα σόγιας το έχω αντικαταστήσει και με ζωμό λαχανικών και έχει βγει πεντανόστιμο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παίρνω τα μανιτάρια, τα οποία θα τα βάλω στην κατσαρόλα χωρίς καθόλου λάδι. Θέλω να καίει γιατί θέλω να τα αχνίσω. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω, επειδή το μανιτάρι έχει πολύ υγρασία, θέλω να κατεβάσει την υγρασία του αυτή και να την πιει και μετά να το τσιγαρίσω, γιατί δεν θέλω να μου βγάλει μέσα στο φαγητό τόσα πολλά υγρά. Έχω πάρει λοιπόν και τα μανιτάρια τα υπόλοιπα, τα οποία χοντροκόβω και θα τα βάλω μέσα. Όπως βλέπετε έχει αρχίσει και αχνίζει. Καταπληκτικά μαχαιράκια μου κάνανε δώρο πριν από 2 λεπτά. Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο και πραγματικά είναι σούπερ. Ξεκινάμε λοιπόν να αχνίζουμε τα μανιτάρια. Το μανιταράκι θα κατεβάσει πολύ νερό, χρειάζεται το χρόνο του. Η φωτιά πρέπει να είναι δυνατή για να μπορέσει η υγρασία να εξατμιστεί γρήγορα. Τώρα κοιτάξτε, εγώ στη γεύση θα ήθελα στο παστίτσιο αυτό ο άλλος να καταλαβαίνει το μανιτάρι. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μελιτζάνα, καρότο, κολοκύθι, είναι στη δική σας ευχέρεια. Έχω πάρει και πορτομπέλο εδώ, όπου έχω κάνει το εξής. Το πορτομπέλο έχει στο εσωτερικό του αυτό το μαυραδάκι, θα μου μαυρίσει το φαγητό, δεν το θέλω. Εγώ λοιπόν εδώ το έχω ξύσει με κουτάλι. Είναι πολύ απλή η διαδικασία, δεν είναι κάτι. Θα σας τη δείξω, να κόψω 2-3, να τα ρίξω μέσα για να αρχίσουν και αυτά να παίρνουν μαζί με τα υπόλοιπα. Το μάτι μου είναι δυνατό και βοηθάει πολύ στη διαδικασία αυτή. Και είπαμε ότι τα μανιτάρια αυτά, αν θέλετε να τα φάνε τα παιδιά σας, θα τα περάσετε στο μούλτι και θα τα βάλετε με την ίδια διαδικασία, δηλαδή θα τα αχνίσετε και τότε η αλήθεια είναι θα βγάλουν και λίγο περισσότερα υγρά, με λίγο υπομονή και αφού πιούν τα υγρά τους, θα προχωρήσετε κανονικά τη διαδικασία όπως θα σας τη δείξω παρακάτω. Αγαπημένα τα πορτομπέλο, τα μανιτάρια, γίνονται εξαιρετικά και ψητά. Μοιάζουν σαν σηκώτη μοσχαρίσιο στη γεύση όταν τα ψήσετε στη σχάρα, αλλά επίσης γίνονται και πάρα πολύ ωραία και γεμιστά. Εδώ λοιπόν, νομίζω δείχνει η κάμερα, παίρνω το κουτάλι και καθαρίζω όλο αυτό το μαύρο που έχει από μέσα το πορτομπέλο, γιατί όπως σας είπα, εάν το βάλω έτσι θα μου βγάλει μαυρίλα μέσα στο φαγητό και δεν τη θέλω καθόλου. Εδώ. Πολύ απλή διαδικασία. Εδώ. Έχει αρχίσει να πέφτει ο όγκος τους. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρω λοιπόν να ετοιμάσω και το κρεμμύδι. Κόψτε το με όποιον τρόπο θέλετε εσείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα τσιγαριστεί, θα πέσει και το κρεμμυδάκι. Και εγώ ακανόνιστα το κόβω. Να πάρουμε λοιπόν
τα απλυτά μας στην άκρη. Εδώ νομίζω δείχνει η κάμερα πόσο νεράκι έχει βγάλει το μανιτάρι μέσα στην κατσαρόλα. Αυτό πρέπει να φύγει όλο. Δεν το θέλω καθόλου. Ενώ αυτή η διαδικασία προχωράει, πάμε να φτιάξουμε και την μπεσαμέλ. Για να μην χάνουμε χρόνο. Τα κλασικά υλικά, όπως σε κάθε μπεσαμέλ, μόνο που είπαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε γάλα σόγιας. Το γάλα το έχω ζεστάνει, εγώ εδώ, στην κανάτα. Παίρνω λοιπόν το ηλιέλαιο και θα το ρίξω μέσα στο κατσαρολάκι μου να κάψει για να μπορέσω να καβουρτίσω το αλευράκι. Η διαδικασία με τα μανιτάρια προχωρά. Και πάμε μαζί με το κρεμμύδι. Θα φτιάχνουμε παράλληλα πραγματάκια, να κόψουμε και το σκόρδο. Έχουμε εδώ και το πράσο δίπλα. Το αλεύρι σιγά σιγά. Να το καβουρδίσουμε με το ηλιέλαιο. Τραβώ λίγο από τη φωτιά και αρχίζω και ρίχνω σιγά σιγά το γάλα σόγιας. Το μανιτάρι σχεδόν κοντεύει να φτάσει στο σημείο που εμείς το θέλουμε. Αλλά και να μην φτάσει εδώ, επιταχύνουμε, η αλήθεια είναι λιγάκι, για να κερδίσουμε χρόνο. Αλλά εσείς έχετε καταλάβει, μπορείτε να το καταλάβετε, αυτό όλο το θεματάκι που συζητάμε για την υγρασία στο υλικό μας αυτό. Βάζω πάλι την μπεσαμέλ στη φωτιά. Και αρχίζω και δουλεύω μέχρι να ενσωματωθεί το γάλα όλο στην κρέμα. Δεν την θέλω πολύ σφιχτή. Βλέπετε πόσο ωραία γίνεται, δεν έχει να συλλέψει τίποτα από την πραγματική μπεσαμέλ που έχουμε μάθει με το γάλα. Και προσθέτω αλάτι και μοσχοκάριδο. Και πάμε πιπέρι. Εδώ. Και η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη. Κλασικός τρόπος για να δοκιμάσουμε. Λίγο αλάτι ακόμα. Και είμαστε έτοιμοι εδώ. Λοιπόν, υποτίθεται έχει πιει όλο το νεράκι. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, διότι θέλω να τσιγαρίσω πλέον πια κρεμμύδια και πράσα. Και σκόρδο. Μη σας πω ότι θα θελήσετε να ξαναφάτε ποτέ παστίτσιο με κρέας. Λοιπόν,
τα παίρνουμε αυτά, τα βάζουμε εδώ. Σοτάρουμε πολύ καλά τα υλικά μας, να τσιρτσιρίσουν καλά. Και επειδή εγώ έχω κάποια πραγματάκια έτοιμα, μπορώ εντωμεταξύ να δώσω λίγο χρόνο στα υλικά μου και να σας στήσω το παστίτσιο. Παίρνω λοιπόν το πυρέξ μου. Έχω ήδη εδώ έτοιμο μείγμα. Έτσι λοιπόν, στο οποίο μέσα θα ψιλοκόψω μαϊντανό. Έχω βράσει τα μακαρόνια, έχω τρίψει το τυράκι. Και πάμε. Μία γάντι, μία χωρίς γάντι, έχω μπερδευτεί. Εδώ, τα μακαρόνια. Τα οποία μακαρόνια θέλω να είμαι πάντα πολύ προσεκτική. Δεν μου αρέσει στο παστίτσιο, στο τέλος, όταν το βγάλουμε από το φούρνο, το μακαρόνι να λιώνει. Τα βγάζω αρκετά al dente για να τους δώσω την ευκαιρία να ψηθούν και στο φούρνο. Εδώ. Να σας πω, βλέπετε ότι δεν έχω πολύ υγρασία. Στο ψήσιμο θα βγάλει λίγο ακόμα. Ρίχνω λοιπόν πολύ απλά αυτή την ωραία σάλτσα με τα μανιτάρια πάνω από τα μακαρόνια. Έτσι εδώ. Τα πατώ λιγάκι. Και θα ρίξω και το τυρί. Για όσους το θέλουν. Πάρα πολύ ωραία. Η μπεσαμέλ μας εδώ. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την κανονική, όπως σας είπα. Και πάμε λοιπόν να ψήσουμε στο φούρνο γύρω στη μία ώρα, στους 180 με 200 βαθμούς. Εδώ λοιπόν έχουν σοταριστεί τα υλικά και θα ρίξω τη φρέσκια ντομάτα. Δεν θα προσθέσω καθόλου νερό, καθόλου νεράκι. Δύο υλικά που δίνουν ένα ιδιαίτερο άρωμα στο υλικά τα υπόλοιπα είναι θυμαράκι και ριγανίτσα. Και μάλιστα το πατώ λίγο στο θυμαράκι. Δεν προσθέτω καθόλου νερό, έτσι θα το αφήσω να βράσει. Θα βράσει γύρω στη μισή ώρα. Θα είναι έτοιμο στη μισή ώρα. Αλάτι. Πιπέρι. Και δεν έχω ξεχάσει κάτι. Το αφήνω λοιπόν να βράσει έτσι. Θα φτάσει στη μορφή που σας το έδειξα. Θα ψιλοκόψουμε και μαϊντανό μέσα και θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα σε λιγάκι. Για το νηστίσιμο παστίτσιο θα χρειαστούμε ένα πακέτο μακαρόνια για παστίτσιο, μανιτάρια, 2 κρεμμύδια, 4 σκελίδες σκόρδο, 1 πράσο, ελαιόλαδο, 300 γραμμάρια κασέρι νηστίσιμο, 2 κονσέρβες ντοματάκι ψιλοκομμένο, μαϊντανό, ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, 7 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 λίτρο γάλα σόγιας και μοσχοκάριδο. Θα τελειώσουμε με ένα γλυκάκι, όπου τη Μεγάλη Εβδομάδα γίνεται ανάρπαστο στο μαγαζί μας. Είναι ένα γλυκό που δεν έχει ούτε καν λάδι, γιατί είναι και κάποιοι άνθρωποι που δεν τρώνε λάδι.
απλό, τέσσερα υλικά. Λοιπόν, νεράκι, δεν το βλέπετε μες στην κανάτα όμως, γιατί το έχω ρίξει μέσα στην κατσαρόλα, για να αρχίσει να χοκλάζει, να κερδίσω χρόνο. Ζάχαρη, ζαχαρίτσα, θα τη ρίξω μέσα στο νερό, εδώ, ανακατεύω, να αρχίσει να χοκλάζει το σιροπάκι αυτό. Σιμιγδάλι ψηλό, έτσι θα δέσω την κρέμα αυτή. Δεν σας είπα όμως ότι το γλυκό αυτό είναι χαλβάς με καρύδα, νηστίσιμος. Το περιγράφω χωρίς να δώσω τίτλο. Λοιπόν, ρίχνω πολύ πολύ σιγά το σιμιγδάλι για να μην σβολιάσει. Αυτό θα γίνει μια ωραία κρεμούλα, όπου στο τέλος της θα ρίξω την καρύδα. Το συνοδεύω δε και του πηγαίνει εξαιρετικά γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Από εκεί και πέρα οι προτιμήσεις δίστανται. Δηλαδή και με πορτοκάλι πάει πάρα πολύ ωραία και με φράουλα γλυκό πάει πάρα πολύ ωραία. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι το βύσσινο είναι το ιδανικό του. Δεν χρειάζεται ψήσιμο, όπως είναι θα το ρίξω στο ταψί. Θα το αφήσω να παγώσει και μετά θα το βάλω ψυγείο, γιατί παγωμένο τρώγεται πάρα πολύ ωραία. Όχι ότι και σε θερμοκρασία δωματίου δεν μπορείτε να το αφήσετε, άλλωστε δεν έχει ούτε αυγά ούτε κάτι μέσα, διατηρείται πάρα πολύ καλά. Και εκτός ψυγείου, αλλά μας αρέσει παγωμένο. Έχουμε ρίξει ωραία το σιμιγδάλι μας, δεν έχει σβολιάσει καθόλου. Περιμένουμε να πήξει λοιπόν τώρα αυτό το μείγμα. Μία μαρίζα, αγαπημένο μου χεράκι, ξεχάσαμε πάλι. Η συνταγή αυτή μου την είχε δείξει πριν πάρα πολλά χρόνια ένας αγαπημένος μου σεφ, θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους, ο Κώστας Ολιαπάτης. Μπορεί λίγο να την έχω διαφοροποιήσει. Ο Κώστας είναι αυθεντία. Ό,τι μας έχει δείξει το κρατάμε έτσι ως οδηγό. Και θέλουμε λίγο χρόνο, ανακατεύοντας, για να μην κολλήσει, να πήξει η κρεμούλα αυτή. Να ρίξουμε και την καρύδα και να την απλώσουμε στο ταψί μας. Η κρεμούλα είναι σχεδόν έτοιμη, αρχίζει και χοχλάζει. Βλέπετε πόσο ωραία. Και αφού έχει αρχίσει και χοχλάζει και αυτό μας δείχνει ότι έχει πήξει, θα σβήσω εγώ τη φωτιά μου. Από τη δοσολογία της καρύδας που σας έχω δώσει και θα την ρίξω μέσα, θα κρατήσω λίγο για την επικάλυψη του γλυκού. Εδώ. Έτσι. Μοσχοβόλησε η καρύδα. Και κοιτάξτε πόσο ενδιαφέρον χαλβάς είναι αυτός. Εδώ. Όπως είναι, το γυρίζω στο ταψί. Μα δεν μπορεί και κανείς να πιστέψει ότι δεν έχει ούτε καν λάδι. Πραγματικά έχουμε φανατικούς, φανατικές κυρίες ως επιτοπλίστων που τους αρέσει ο χαλβάς καρύδας. Το στρώνουμε. Και ρίχνουμε επιπλέον καρύδα. Στην επιφάνεια. Αυτό λοιπόν, όπως σας είπα, είναι έτοιμο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παγώσει πάρα πολύ καλά για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Αφού το κόψουμε σε κομμάτια, για να το στολίσουμε, θα πάρουμε γλυκό του κουταλιού βύσσινο, χωρίς όμως πολύ σιρόπι, γιατί θα ποτίσει,
να βάλουμε επάνω στο γλυκό μας για να είναι έτσι εμφανίσιμο και όμορφο και όταν το σερβίρουμε συμπληρώνουμε γλυκάκι. Καρύδα νηστίσιμη. Θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια ζάχαρη, 1200 γραμμάρια νερό, 450 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 300 γραμμάρια καρύδα και γλυκό κουταλιού βύσσινο. Έτσι λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν και να σας πω ότι φτιάξαμε τα εξής πραγματάκια. Το ψωμάκι με την πύρα, το μέλι και τα καρύδια. Όπως βλέπετε το ένα το έχω κόψει εδώ. Είδατε τι ωραία που έχει φουσκώσει. Ήδη δοκίμασαν τα παιδιά μου εδώ και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλό. Οι καταπληκτικές μάραθον τηγανίτες έχει μοσχοβολήσει ο τόπος πραγματικά. Τραγανές, εκπληκτικές, δεν έχουν ρουφήξει λάδι καθόλου. Και το παστίτσιο. Το παστίτσιο το οποίο αυτό εγώ το έψησα χθες το βράδυ πάρα πολύ αργά. Για να μπορέσω να σας το δείξω, θα βγάλω ένα πολύ ωραίο κομμάτι για να δείτε πραγματικά πόσο ωραίο έχει γίνει. Εδώ. Δείχνει η κάμερά μας. Τα δείχνει όλα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι το παστίτσιο αυτό, βλέποντάς το, δεν έχει κρέας. Να καθαρίσουμε το πιάτο μας. Εδώ. Και το πολύ ωραίο νηστίσιμο γλυκό μας. Χαλβάς με καρύδα, το συνοδεύουμε με γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Αυτά λοιπόν φτιάξαμε για σας αυτή τη βδομάδα. Σας εύχομαι να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα, καλά μαγειρέματα. Γεια σας!